Ο πρόεδρος της ΕΠΣΥ, Νίκος Τζόρτζογλου, ετοιμάζεται να κολυμπήσει στα βαθιά με μια νέα ιδιότητα, αφού θα είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Και από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας, φίλοι και γνωστοί είναι δίπλα του και τον στηρίζουν. Σε αυτό το πλαίσιο, άνθρωποι του Όφη διοργάνωσαν το βράδυ της Παρασκευής ένα τραπέζι και όλη η ομιλήτικη οικογένεια αγκάλιασε τον Νίκο Τζόρτζογλου. Το παρόν έδωσαν ο Ηλίας Προυσανίδης από την ΠΑΕ Όφη, η κύρη Σπυριδάκης Τσαμπουράκης, Καμπάκας Βαρβεράκης Ανδριαδάκης από τον Εραστέχνη, κύριε Κορονάκης Πατεμτζή Συντιχάκης από τους Παλέμαχους, τα παλιά στελέχη της ΠΑΕ Δημήτρης Παματθεάκης και Κώστας Ζερβάκης, οι πρώην παίκτες Κώστας Κιάσος και Μανώλης Μονιάκης, αλλά και αρκετοί παλιοί ομιλητές και φίλοι του Νίκου Τζόρτζογλου. Είμαι ευτυχής και τυχερός που και είχα μεγάλη τύχη να είμαι φίλος μου ο Νίκος Τζόρτζογλου. Το ξέρω τον Νίκο Τζόρτζογλου από τότε που ήταν ποδοσφαιριστής και εγώ έπαιζα διαιτητής. Όπως πέτυχε στο ποδόσφαιρο και αυτό έχει αποδειχθεί περίτρανα, έχω την εντύπωση ότι θα πετύχει και το καινούριο σκοπό που έταξε στη ζωή του. Είναι υποχρεωμένος ο κόσμος, ο αθλητικός του Ηρακλείου ειδικά, να βοηθήσει και να τον βοηθήσει να πετύχει αυτό που έχει βάλει σαν σκοπό τώρα στη ζωή του. Θα είναι και ο Όφη και όλα τα σωματεία του Ηρακλείου και ακόμα και της Κρήτης πολύ τυχερά αν ο άνθρωπος αυτός εκλεγεί εκεί. Γιατί δεν πάβει να είναι ένας σοβαρός αθλητικός παράγοντας της Κρήτης, για να μην σου πω και από τους λίγους της Ελλάδος. Όλοι οι παρευρισκόμενοι στήριξαν τον Τζόρτζογλου και δήλωσαν ότι είναι παλιός ομιλήτης, έχει προσφέρει διαχρονικά στον Όφη και πολλές φορές ως πρόεδρος της ΕΠΣΥ έδωσε μάχες απέναντι στις αδικίες που κατά το παρελθόν έχει υποστεί η κριτική ομάδα. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα, το θέμα με την Επιτροπή Διοντολογίας και εν τέλει την πανηγυρική δικαίωση. Θεωρώ ότι είναι τιμή για το κριτικό ποδόσφαιρο, ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει πάρα πολύ στην Κρήτη και γενικά σε όλη την Ελλάδα, να κατεβαίνει. Ο Όφη είναι πάντα δίπλα σε αυτές τις εκδηλώσεις. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να στηρίξουμε τον κύριο Τζόρτζογλου, γιατί ξέρουμε ότι είναι άνθρωπος που πάντα φέρνει επιτυχίες στο κριτικό ποδόσφαιρο. Ο Νίκος Τζόρτζογλου δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για αυτή την κίνηση της οικογένειας του Όφη. Μια κίνηση τιμητική για το πρόσωπό του και τον πολιτικό αγώνα που ξεκινά.